Και τώρα ήρθε η ώρα αφού μαγειρέψαμε τα βανόφι μας και που κάναμε ένα γάλα. Το κάναμε, έχουμε ένα φοδωρό τάμπλετ εδώ πέρα, ένα φοδωρό. Φοδωρό, πώς το λένε αυτό, iPad. Μεγάλο iPad. Για το φαντάρο που μπαίνει σήμερα, για το σιρούλι, για τον κληρούχα. Για τον ψαρά, το κάθε ποντίκι που σέβεται τον εαυτό του. Για να μιλάει... Σκαρμούτσο που μπαίνει. Μπράβο, έλα Σκαρμούτσο και πάρε ένα iPad. Πάρε μας ένα iPad. Δίνουμε ένα iPad λοιπόν, Παρασκευή η μεγάλη κλήρωση για εσάς, για να στέλνετε φωτογραφίες, να βλέπετε ταινίες, να κατεβάζετε applications, να κατεβάζετε εδώ τα πικούλ και τα ουά αυτά και τα... Hope! Το Hope! Βγήκε το Hope! Ναι. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με διαγωνισμό. Καμία, από το iPad δεν κατεβάζει. 54 στέλνετε κιν κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54890. Ξαναλέω, κιν κενό το ονοματεπώνυμό σας. Αποστολή στο 54890 ή καλείτε, αν είστε καλύτεροι με το δάχτυλο, με το δίκτυ, στο 901-901-4243. Την Παρασκευή η μεγάλη κληροσάρα. Εντάξει, με έχει σκέψει, θα λες τόσο. Εντάξει. Παρασκευή, είμαστε εμείς μπορούμε να παίξουμε, να πάρουμε τηλέφωνο. Εσύ όχι, υπάρχει ασυμβίβαστο. Εντάξει, υπάρχει ασυμβίβαστο. Λοιπόν, σε λίγη ώρα, τώρα, όχι τώρα, σε λίγη ώρα, τώρα. Αφού θα δούμε ένα μωράκι το οποίο το έχουμε έτσι γούρι, ένα μωράκι, να δούμε τι γίνεται στην τηλεόραση. Πες μωράκι πάλι, ε. Μετά θα πάμε σε μια σοβαρή άποψη, η οποία όμως αποθεμελιώνει δεκάδες πράγματα του Τζόιν του Καλημέρη, ο οποίος μιλάει για την τηλεόραση, για την Αταλία, για το ένα, για το άλλο, με σκληρή γλώσσα, ακόμα και για το κανάλι του, και μου κάνει εντύπωση. Μπράβο Τζονάρα, πάλι. Μπράβο Τζονάρα, πάλι. Μετά πάμε στο θέμα, ο οποίος έκανε μια κουβέντα χθες για το θέμα ένα στιμένο που έλεγε ο Μουτσινάς. Σαλώντε κατηνάς. Για το θέμα τη δούκη σα. Μετά πάμε, αν βρήκε ή δεν βρήκε καινούριο αγόρι καγιά, πάμε στο μωρό. Can you go ha ha ha? Can you go? Αυτός είναι γάιδαρος. Για να σου πω την αλήθεια, τα έχω κάνει και εγώ αυτά. Δεν στο έχω πει. Έχει πάλι σκουλαρίκι στο μωρό. Ναι, όχι, δεν αυτό. Καλά, άλλο αυτό. Αυτό το ζωνατρομάξι λίγο το μωρό. Να σου πω την αλήθεια, το έχουν κάνει πολλοί γονείς ανάμεσα αυτούς και εγώ και καμιά φορά το έχει κάνει και η Τζέννη. Είχαμε πάρει. Ήταν ο Πιτσιρικάς, ο οποίος ήταν ένα κορίτσι, όταν ήταν μωρό, τρόμαζε με ένα κουνέλι. Και είχε πάει μέσα στην τουαλέτα και η τουαλέτα αυτή είχε και ένα παραθυράκι εκεί πέρα. Και πηγαίναμε και βγάζαμε τον κούνελο. Τι κάνετε, κύριε Λίγο, τι κάνετε τα μωρά. Με τα κουνέλια σκαλώνουν τα μωρά. Το έχω παρατηρήσει και εγώ. Αυτό που κάνουν τα αυτιά τους έτσι. Με το κουνέλι, ουπ. Έπαθε με το κουνέλι. Αχ, το φοβερό κουνέλι. Πάμε λοιπόν. Τζόνι καλημέρη. Ναταλία, Πουτσινάς και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι χθες έγινε ένα πρωινό, ένα breakfast, σερβιρίστηκε στους δημοσιογράφους, όπου ο Τζόνι Καλημέρη συνάντησε τους δημοσιογράφους που κάνουν ρεπορτάζ τηλεοπτικό κυρίως και μίλησε για τα διάφορα project του Α αλλά και των άλλων καναλιών. Επειδή είναι ένας άνθρωπος που τόσα χρόνια, που έχει περάσει από τόσα πόστα, δεν έχει μασίσει ποτέ τη γλώσσα του, δεν δίστασε να μιλήσει με ελαφρώς επικριτικά σχόλια, ακόμα και για τον Νίκο Μουτσινά, λέγοντας ότι αυτή η εκπομπή που κάνει ο Νίκος, που είναι στο κανάλι του βεβαίως, τον Νίκο Κλοκ, πιστεύει ότι δεν είναι το καλύτερο του Νίκου, δεν τον έχει ενθουσιάσει το project του Νίκο Κλοκ, του Νίκου Μουτσινά, και θα προτιμούσε να παρακολουθεί ο Νίκος την εκπομπή, να την βελτιώσει. Και η δική του πρόταση είναι να έχει μονίμως στο πλευρό του τρεις γυναίκες, κάτι του τύπου αντί για άγγελοι του Τσάρλι είναι οι άγγελοι του Νίκου. Ναι. Κάτι βέβαια που έχει ξαναγίνει σε αυτό το κανάλι με τον Περί, πρέπει να το πούμε και αυτό. Η άγγελοι του Αλφα έχει γίνει. Έκανε ο Περί στην εκπομπή. Βεβαίως. Πώς πήγε. Δεν θυμάμαι πώς πήγε, δεν πρέπει να πήγε πολύ καλά και αυτό δεν θυμάμαι. Αν άρεσε με τον Περί, έξε ένα τέτοιο. Δεν καμία. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, αυτά είπα για τον Νίκο του Μουτσινά, για την Ναταλία Γερμανού, η οποία φέτος επιχειρεί κάτι διαφορετικό στην καριέρα της, ένα talk show το οποίο. Στον Αντένα, λοιπόν, είπε για την Αταλία ότι τη θεωρεί κακή και τόνισε αυτό που πρέπει να κάνει η παρουσιάστρια είναι να προσαρμόσει αυτό που κάνει στην δική της προσωπικότητα. Πάρε μια κατράπα και για την Αταλία. Αν εμείς λέγαμε τέτοιο πρωινό εδώ πέρα και λέγαμε αυτά τα σχόλια, θα γράφαμε την άλλη μέρα ή την ίδια μέρα, θα βλέπαμε σε όλα τα blog, σε όλα τα site, τις κακίες τις οποίες λέμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι λέει κακίες ο Τζόνις, γιατί ο Τζόνις είναι σοβαρός άνθρωπος. Λέει την αλήθεια. Και έχει και ένα, ναι, διότι εγώ ακριβώς όπως το λέει, εγώ έτσι το παίρνω και έτσι το έχω δει κι εγώ. Έχω κάνει το κουνέλι, αλλά θέλω να πω, ο Μουτσινάς είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή, ναι. Όταν έχω δει stand-up και θερίζει. Θερίζει, δηλαδή, άμα το δεις έξω stand-up. Εκεί πέρα δεν πάει έτσι. Και οι άλλοι τρεις που κάθονται εκεί, για μένα, είναι κρύοι.
Τα τρία κορίτσια που λέει, δηλαδή τα παιδιά αυτά δεν ξέρω τι έχουν κάνει stand-up, δεν τους έχω δει εγώ, έχω ακούσει ότι μερική καλή είναι. Είναι πολύ καλή, ναι. Ναι. Αλλά εκεί πέρα δεν βγαίνει. Και νομίζω αυτό που λέει, δεν ξέρω αν είναι τρεις γκόμενες, είναι τρεις γυναίκες, τρία ούφο ή τρία άλλα, ότι χρειάζεται μια προσαρμογή για να πάει στο ύψος του Νίκου, ο οποίος μπορεί να είναι και καλύτερος. Αυτό λέω. Αλλά από την άλλη, βέβαια. Τι νούμερα έχει βγάλει μέχρι σήμερα. Κοίταξε, του Νίκου η πρώτη εκπομπή ήταν, αν θυμάμαι καλά, μιλώντας πάντα για τα νεανικά κοινά, ήταν γύρω στο 19%. Η δεύτερη εκπομπή είχε μία πτώση, ήταν γύρω στο 11% τα νεανικά κοινά. Και στην τρίτη του εκπομπή ήταν 14%. Δεν είναι υψηλά τα νούμερα, δεν θεωρούνται υψηλά τα νούμερα. Αυτό το συζητάει, τι είπε. Πήγα να πω ότι πάντα όντως έτσι μας εξηγεί, να μην μας έτα λόγια τον Τζόνι Καλημέρη, αλλά δεν ξέρω εγώ από την πλευρά του υφισταμένου. Αν ρε παιδί μου θα ένιωθα καλά και θα έπαιρνα θάρρος να φτιάξω την εκπομπή μου, αν έβλεπα μια τέτοια κριτική σε κοινή, σε δημόσια. Μπορώ να σου πω. Εγώ πιστεύω σίγουρα τα έχει πει και στον Νίκο, παιδιά. Είμαι σίγουρο. Σε απλά βγαίνει δημόσια να το πει στον Νίκο. Θα πει την άλλη, βέβαια, ότι άμα λέει για όλου, να πει και για του δικού. Μισό λεπτό. Είναι διευθυντή ενό καναλιού. Η αυτοκριτική είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει. Δεν βγαίνει να λε ότι όλα είναι ωραία και εμεί θα κάνουμε τελεκτική. Δεν του κόβει λίγο να σου πω. Όχι, θεωρώ ότι όταν είσαι επαγγελματία, καταρχήν δεν σου κόβονται αυτά και προσπαθεί και όταν είσαι και γιατί ο Μουτσινάς είναι, θα το φτιάξει. Αλλά δεν θεωρώ ότι τον προσβάλλει, ναι, τον αδειάζει. Γιατί okay, πραγματικά κάνει δίκιο αυτοκριτική και λέει η εταιρεία ή η δουλειά ή το κανάλι μου. Να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που λες. Μια παρένθεση μόνο. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο άνετος και cool ο κύριος Καλημέρης να πει την άποψή του. Γιατί τα προγράμματα αυτά που χειρίζεται αυτή τη στιγμή στον Α δεν είναι δικές του ακόμα επιλογές. Οι επιλογές του θα φανούν από το 2014 και μετά. Δηλαδή το πρόγραμμα του Νίκου, τον Νίκο Κλοκ, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο συζητούσε πάρα πολύ καιρό με την διοίκηση του Α. Το έβγαινε χθες στην Ελένη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η απόφαση ήταν ηλυμένη όταν πήγε ο κύριος Καλημέρης. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι είναι στέλεχος ένα κανάλι και εγώ πιστεύω ότι στις εταιρείες ή ακόμα εσύ εδώ πέρα, άμα δεν πάμε καλά, να έρθει ο άλλος από πάνω να σου πει, ξέρω εγώ, το πρωί διορθώστε αυτό, εκείνο το άλλο. Δεν είπε γενικά ότι δεν του κάνει το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Ναι, απλά λέω ότι σου κόβει λίγο τα φτερά. Και ότι όπως κατάλαβα εγώ, εμένα ας πούμε το σημείο που δεν μπορώ να γελάσω ούτε και να με πυροβολήσει και να με εκβιάσει και να με βιάσει, την ώρα που μιλάει με τα άλλα τρία παλικάρια, ας πούμε, και το οποίο δεν βγαίνει πουθενά ένα sense. Δεν του βγήκε. Δηλαδή, εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι λέγανε. Ναι. Ο οποίος δεν είναι ηλίθιος. Ωραία. Κοίταξε, μερικά κόνσεπτ, επειδή ο ίδιος το παραδέχτηκε, αυτό το show είναι το Chelsea Lately. Μπορεί, ρε παιδιά, να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα να το δεχτούμε στην Ελλάδα ή μπορεί να μην γίνεται με το σωστό τρόπο όπως το κάνει Chelsea Lately στο εξωτερικό. Το Chelsea Lately είναι και 20 λεπτά, 25 λεπτά. Να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν βγαίνει στον Νίκο. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Το stand-up, όπως το μαθαίνουμε στο μαγαζί ή όπως το κάνουν οι Αμερικάνοι, γιατί δεν το έχουμε εμείς οι Έλληνες, είναι Αμερικανιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, τρελαίωνε το stand-up. Έχει μέσα μπινελίκι. Ναι, δεν έχει πει ο Κωστόπουλο, το Λιάγκα, το Θέμο, τη Σπανού και λέω καμιά χαριτωμενιά. Έχει μπινελίκι. Στην τηλεόραση. Ναι. Όχι, δεν έχει μπινελίκι. Δηλαδή στην τηλεόραση δεν μπορείς να βγεις και να λες, ας πούμε, 10 μπινελίκια. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά παράλληλα θα σου πω και σε αυτό ότι και σε stand-up που έχει κάνει ο Νίκος παλιότερα στην Αθήνα, που φίλοι μας που είναι εκτός Αθηνών φαντάζομαι δεν το έχουν δει, όταν είχε κάνει λοιπόν στο. Τα είχε σπάσει, εκεί στο. Πού το είχε κάνει, στο μαγαζί του Χρήσανθο του Πανά. Ναι, ναι, το όταν λοιπόν έκανε αυτό το stand-up, δεν είχαν όλα τα κομμάτια του. Όχι, μέσα. Αλλά. Όχι, ύβρις, δεν μιλάμε για ύβρι. Όταν λες ένα μπινελίκι στην πλάκα. Δεν είναι υποτιμητικό, άσχημο είναι να πει τη λέξη που ή τη λέξη μου. Δεν χρειάζεται αυτό. Γενικά έχει ένα υπονοούμενο το οποίο η τηλεόραση πολλές φορές του ευνοχίζει. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι σήμερα με εμένα ο Καλημέρης σωστά μίλησε και καλά κάνει το να σε ξυπνάει. Γιατί να κρύβομαστε από το δάχτυλό μας, δηλαδή όταν είσαι σε ένα κανάλι, καλό είναι να λέει τη γνώμη του. Δηλαδή, δεν είναι ζωντανό του. Εγώ το είδα από την πλευρά του υπαλλήλου τώρα. Άμα βγει ο διευθυντής μου και μου πει. Όχι, εγώ πιστεύει, μου κόβει λίγο. Εγώ είμαι και λίγο κότα σαν άνθρωπο. Είσαι και κότα σαν άνθρωπο. Όλοι μπορεί να είμαστε κότα σαν άνθρωποι. Είμαστε σε μια χώρα που έχουμε μάθει κανένα να μην κάνει τίποτα, να μην λέει τίποτα ή μόνο να ακούγονται κακίε. Στη λέω έτσι δεν πήγε, εκείνο δεν έκανε. Εγώ πιστεύω ότι η έφραση υπάλληλο είναι λάθος να το λες. Εδώ είναι συνεργάτες. Δηλαδή ο Τζόνι δεν αισθάνεται ότι είναι υπάλληλος του Μουτσινάς. Εντάξει, σας διώχνει για μένα. Μίλησα γιατί άμα θέλει με διώχνει. Ακόμη και εκεί που είναι ο Καλημέρης. Και από εκεί που είναι με διώχνει. Αφεντικό είναι ένα. Είναι ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας και ξέρει τη δουλειά του. Από την άλλη, κάποιοι θα μπορούσαν να παρεξηγήσουν περισσότερο για παράδειγμα αυτό που λέει για την Ναταλία. Αλλά κατ' εμέ. Για την Ναταλία τι είπε ότι είναι κακή εκπομπή. Ότι σε αυτό που κάνει είναι κακή και θα πρέπει να κάνει κάτι που είναι προσαρμοσμένο πάνω στον εαυτό τη. Αυτό είναι η γνώμη του και καλώ την είπε. Πολύ όμω αγχωρητή. Μπράβο, Ελισάβετ. Αλλά. Να μην το πω. Θέλω επίσης να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την Ναταλία τη Γερμανού, είναι πολύ μεγάλη μερίδα κοινού, πάρα πολύ μεγάλη μερίδα κοινού, που συμμερίζεται την άποψή του. Δηλαδή ότι η Ναταλία δεν έστησε κάτι ωραίο γύρω από το πρόσωπό της και από αυτό που περιμέναμε να εγώ θέλω να. Πριν πάμε στην Ναταλία, θέλω να γυρίσω πίσω. Και θέλω να σου πω ότι ο Τζόνις, όσον αφορά την περίπτωση του Μουτσινά. Τον Νίκο Κλοκ. Εγώ πιστεύω ότι έκανε και κάτι άλλο. Τι.
του δίνει νούμερα για σήμερα το βράδυ που τον έχει καλεσμένο. Τον έχει καλεσμένο, ναι, θέλω να πω, δεν είναι τυχαίο που την παραμονή που θα πάει. Το λέει διότι όλοι περιμένουν να δουν αν θα γίνει καμία τάκα, θα γίνει καμία κότρα, που δεν θα γίνει, που θα γίνει αυτό, που θα γίνει εκείνο. Εγώ πιστεύω όπως θα το πει στον αέρα, όπως, θα το πει στον αέρα τι πρέπει να κάνει, όπως, να αλλάξει. Όπως ο Νίκος το έχει και λέει στημένο αυτό, όπως είμαστε με το Ρόκο, στημένο του Θεέ μου, το άλλο τα λοιπά, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ στημένο αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα το βράδυ. Κοίταξε, πάρα πολύ στημένο. Ωραία. Μέχρι εδώ. Μα και ο Ρόκος έδωσε, εγώ έδωσα. Συγγνώμη δηλαδή, εμείς βάλαμε το Ρόκο να την πέσει στο Λιάγκα, ας πούμε, πλάκα μας κάνετε πρωί-πρωί. Όχι, δεν το βάλαμε, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και το ενώ άμα είμαστε στον καιρό που ήσουν χώρι για μας, να ξέρεις σαν χτιστό ένα χώρι για μας. Γιατί Ρόδα είναι και γυρίζει. Ο Καλημέρης σήμερα θα φτιάξει την εκπομπή του Μουτσινά on Air. Θα του φέρει τρεις άγγελους, θα τους βάλει δεξιά-αριστερά, θα φύγουν στα ταμπομίτια, θα κάνουν μια αλλαγή on Air. Το πιστεύω, θα του πει στον αέρα την αλλάξει. Άρα πέρα από την κριτική που κάνει, έχει και μια άποψη που την έχει. Γιατί ο Τζόνις έχει φτιάξει εκπομπάρες. Και πιστεύω μπορεί να το την κάνει και του Νικολάκη και να είμαστε όλοι μια χαρά. Πάμε στην Ναταλία. Σε αρέσει η εκπομπή της Ναταλίας εσένα? Εμένα... Ή δεν αρέσει μόνο στον Ναταλία? Εμένα όχι. Εγώ το είπα και εδώ πέρα όταν το είχαμε συζητήσει. Από την Ναταλία περίμενα κάτι που να είναι πραγματικά η Ναταλία έτσι όπως θα την ήθελα να τη βλέπω εγώ και όπως την έχω δει εγώ σε συνεντεύξεις της Ναταλίας. Δηλαδή η Ναταλία κάνει φοβερές συνεντεύξεις. Είναι ένα παιδί που όταν πας να της κάνεις συνέντευξη μένεις άναυδος. Καλύτερη που έρχεται όταν έρχεται. Καλεσμένη. Από καλύτερους που έρχονται. Εγώ το είπα και από την πρώτη φορά. Νομίζω ότι η επιλογή των 5 πρώτων καλεσμένων παρόλο που η παράσταση σκίζει στην Αθήνα για δεύτερη χρονιά ήταν λάθος επιλογή γιατί πουλήθηκε πολύ το προσωπικό στοιχείο. Η δεύτερη εκπομπή που ήταν με το Μαζονάκι, εμένα προσωπικά δεν μου έβγαλε πράγματα για το Μαζονάκι. Πόσο πήγε στα ποσοστά, δεν πήγε καλά η εκπομπή. Πόσο πήγε? 11 στο σύνολο. Ο Μαζονάκι νομίζω κάτι να σου πω 12 στον Ανατολικό και 11 στο σύνολο. Όχι ρε παιδιά, ο Μαζονάκι. Κάτσε αυτό που σου λέω, περίμενε. Αυτό που λέω είναι ο Γιωργούλης. Συγγνώμη, για να παρεξηγηθούμε. Αυτό που σου είπα είναι 12 νεανικό και 11 σύνολο είναι ο Γιωργούλης. Μάλιστα, ο Γιωργούλης. Αυτό, ναι. Αυτό ήταν καλύτερο, ναι. Το τρίτος καλεσμένος. Πήγε 11. Λοιπόν, άρα παιδιά. Υπάρχει θέμα. Αλλά εκείνο το οποίο... Μισό λεπτό. Του καλεσμένου του η Ναταλία του διαλέγει. Ποιο διαλέγει εγώ? Συγκρίνει. Εγώ του διάλεγα πέρυσι. Ναι, γι' αυτό υπάρχει υπεύθυνο καλεσμένο, αλλά μπορεί ο παρουσιαστή να μην εγκρίνει ένα καλεσμένο. Δεν γίνεται. Γιατί αυτό το σόου που είναι στη μένα. Όχι, μην πάμε εκεί. Του έχει διαλέξει. Η Ναταλία, δεν ξέρω το πρώτο το οποίο συζητήσαμε και υπήρχε μια πληροφορία ότι και το κανάλι είπε φώναξε και το φίλο του κλπ. Η άλλη είναι φίλη τη. Ο Γιωργούλη είναι ένα πολύ καλό τη φίλο και ξέροντα ότι θα μιλήσει, τον κάλεσε. Εγώ θυμάμαι ότι είχα φέρει έκπληξη το Γιωργούλη γιατί είναι πάρα πολύ καλή φίλη και στην ώρα που ήταν εκεί. Τον διάλεξε μόνη τη. Απλά ο Γιωργούλη και αυτό δεν τρενάρει. Όταν μιλάμε για συνεντεύξεις, δεν τρενάρει και αυτός, όπως δεν τρενάρει και ο Μαζονάκης. Ναι, παιδιά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλάνε. Ενώ είναι πολύ καλή η έκφραση τρενάρει, είναι πολύ καλή ως όμα τη δεχθείς σαν επισκέπτρια που λέμε, σαν συνεντευξιαζόμενη, η Ναταλία. Ναι, γιατί υπάρχουν γιατί άνθρωποι... η Ναταλία τσαλακώνεται, δεν είναι τώρα τσαλακώνεται. Να παριστάνει τη σουσού. Πέτρο, άκου, επειδή εγώ νομίζω ότι σε αυτή την παρέα όλοι, για να μην παρεξηγούμαστε, νομίζω ότι όλοι την αγαπάμε την Ναταλία. Όντως θα θέλαμε να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτήν. Δηλαδή, δεν ξέρω την άποψή σας. Λιγάκι πιο έτσι, αλλά και ξέρεις και κάτι άλλο. Είδα και η Ναταλία κάνει στην αρχή, δεν το πρόσεξα, δεν το είδα πολύ. Είδα και η Ναταλία κάνει ένα ψηλό stand-up. Ναι, κάνει μια αναφορά. Δεν ξέρω αν αυτό το έχει, δεν το έχει, δεν έχω άποψη. Αλλά εκεί που λέμε το Μουτσινά το έχει, δεν ξέρω αν το έχει η Ναταλία το stand-up, αν θα πρέπει να κάνει. Αυτό που έκανε με τους παπαράτσι ήταν ωραίο.